Εισερχόμαστε λοιπόν στη συζήτηση των επικαιρών ερωτήσεων με πρώτη στη σειρά την επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του Ολοκαρνανία τη Νέα Δημοκρατία, κ. Μάριο Σαλμά, προ τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων με θέμα διασταυρωτική έλεγχη ΟΠΕΚΕΠΕ σε λεπενό ετών Ολοκαρνανία. Κύριε Σαλμά, έχετε το λόγο για 2 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, το θέμα το οποίο επέλεξα σήμερα να σας θέσω μια ερώτηση προς συζήτηση στη Βουλή είναι λεπτό θέμα. Άπτεται του δικαιώματος του κράτους και του μηχανισμού της δημόσιας διοίκησης να ελέγχει εκεί που επιδοτεί και στηρίζει οικονομικά επιχειρήσεις ή ιδιώτες, πολίτες. Επομένως, θέλω εξ αρχής να ξεκαθαρίσω ότι είμαστε υπέρ των ελέγχων. Είναι αυτονόητο ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία σε περιπτώσεις πολιτών, σε συγκεκριμένη περίπτωση φτηνοτρόφων, που παραβιάζουν την νομοθεσία, που δεν παραβιάζουν μόνο την ελληνική νομοθεσία, αλλά και την κοινοτική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρωτίστως παραβιάζοντας αυτές τις αρχές επωνομεύεται και ο κλάδος ο οποίος υπηρετείται στην προκειμένη περίπτωση της κτηνοτροφίας. Στην προκειμένη περίπτωση, κύριε Υπουργέ, στην περιοχή Λεπενού στην Ετωλακαρνανία έγινε ένας έλεγχος μέσα στο Γενάρη, μέσα στα χιόνια, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ως δικαιούται ο οργανισμός να κάνει, προκειμένου να ελέγξει αν υπάρχει το ζωικό κεφάλαιο που οι κτηνοτρόφοι δηλώνουν. Προκειμένου να πάρουν τις επιδοτήσεις. Πρέπει να σας πω ότι αυτή η περιοχή ζει επί χρόνια από την κτηνοτροφία, είναι βασική πηγή παραγωγής πλούτου. Τα προηγούμενα χρόνια δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου να διαφαίνεται ότι κάτι πάει στραβά. Παρ' όλα αυτά, ο έλεγχος αυτός έβγαλε ότι τα μισά ουσιαστικά ζώα από τα δηλωθέντα δεν υπάρχουν. Με αυτό να φέρει σε κίνδυνο και τη συνέχιση της χρηματοδότησης των κτηνοτρόφων αυτών, αλλά πιθανόν και θέματα επιστροφών. Το ερώτημα που θέλω σήμερα να συζητήσουμε είναι το εξής. Υπήρχε τόση παραβατικότητα, δηλαδή το κράτος που ήταν και επέτρεπε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, πάρτε το δευτερολογία μου, που ήταν το κράτος και επέτρεπε αυτή την παραβατικότητα. Υπήρχε μηχανισμός ώστε να υπάρχουν σωστά τα μητρώα κτηνοτρόφων. Υπήρχαν άλλες περιοχές της Ελλάδος όπου το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια των εμβολιασμών έγιναν σωστά από τις διευθύνσεις αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής τα μητρώα των κατατόπων κτηνοτρόφων. Βεβαίως στην Πρέβεζα. Τον Αύγουστο του 2016, με την ευκαιρία των εμβολιασμών, φτιάχτηκαν και τα μητρώα των κτηνοτρόφων. Στην Ετωλακαρνανία δεν έγινε κάτι τέτοιο. Και ξαφνικά μία έφοδος διανέδειξε ότι το κράτος επιδοτούσε τα μισά ζώα χωρίς λόγο. Ακόμη και από αυτή την κυβέρνηση. Δηλαδή, επί 2 χρόνια δίνεται επιδοτήσεις και κοινοτικές ενισχύσεις χωρίς να υπάρχει το ζωικό κεφάλαιο. Άρα το θέμα που θέτω σήμερα είναι κατά πόσο έγινε σωστά η διαδικασία, η προληπτική διαδικασία να μην υπάρχει παραβατικότητα από τις αρμόδιες διευθύνσεις. Το δεύτερο που θέτω είναι εάν είναι επαρκώς τηλεφωμένες οι κτηνιατρικές υπηρεσίες στις περιοχές αυτές. Το τρίτο που θέτω είναι αν έχει τόσο, αν ο τρόπος με τον οποίο γίνεται ο έλεγχος προκειμένου να προσδιοριστεί η ηλικία ενός ζώου είναι αυτός που έγινε στο συγκεκριμένο έλεγχο. Ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπετε να γίνει με τις ενστάσεις, ακόμη και αν σύμφωνα με πληροφορίες μπορεί να υπάρχουν καταγγελίες στη δικαιοσύνη πολιτών για παρανομίες, όμως το κράτος πρέπει να λειτουργήσει ανεξάρτητα από τον έλεγχο της δικαιοσύνης, ο οποίος μπορεί να κάνει και 2, 3 και 5 χρόνια να τελεσυνδικήσει, και οι άνθρωποι να περιμένουν από το κράτος, τουλάχιστον αυτοί που είναι έντιμοι και που είχαν τα ζώα, αλλά δεν πρόλαβαν μέσα σε μία μέρα να τα εμφανίσουν, να δουν τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Δεδομένου, να σας πω και ένα τελευταίο, ότι δεν υπήρχε κάποιος δόλος, γιατί από τα 12.000 ζώα βρέθηκαν τα 6.500. Άρα και με 5.000 ζώα οι επιδοτήσεις και χρηματικές ενισχύσεις θα εδίδωτο. Άρα δεν υπήρχε κάποιος στόχος να υπάρξει αυτή η εξαπάτηση. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είναι εγκλωβισμένη μια ολόκληρη κοινωνία, ήθελα την απάντηση του Υπουργείου μέσω αυτής της ερώτησης. Έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Κύριε συνάδελφε, όντως είναι λεπτό το θέμα. Εγώ χαίρομαι για την αναδίπλωσή σας. Αυτά που αναφέρετε στην ερώτηση είναι εντελώς διαφορετικά από αυτά που προφορικά αναπτύσσεται.
Άρα λοιπόν δεν υιοθετείτε όλες αυτές τις φράσεις περί παραπλάνησης, περί συμπεριφοράς των υπαλλήλων, των ελεκτών, οι οποίοι επιχείρησαν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Άρα λοιπόν το θέμα το αν η κρατική μηχανή τώρα, χτες, προχθές και τα λοιπά πώς λειτουργούσε είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε, δεν έχουμε κανένα ζήτημα. Όμως το θέμα είναι ότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ελέγχους και η υποχρέωση μας αυτή απορρέει και από την ενωσιακή και από την εθνική νομοθεσία. Και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση είχαμε πάρα πολλές καταγγελίες. Άρα λοιπόν, εγώ σας λέω ότι είχαμε ξανά στο παρελθόν κάνει ελέγχους σε μεγάλα δείγματα. Υπήρχε όμως πάντα η διάχυτη η αίσθηση ότι ο έλεγχος μας ήταν ουσιαστικά για να προσπαθήσουμε να επισημάνουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τι κάναμε λοιπόν εμείς τώρα? Πλησιάσαμε όσο ήταν το δυνατό το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο που υπήρχε στην περιοχή και σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κτηνιατρικής επιχειρήσαμε να εκλογικεύσουμε την βάση, την κτηνιατρική βάση δεδομένων. Ο έλεγχος διενεργήθηκε και διενεργείται ισότιμα σε όλους με συνθήκες πλήρους διαφάνειας. Λειτουργήσαμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην κοπούν παραγωγή για τυπικές παραβάσεις όπως για παράδειγμα διαβατήρια, μετρό κτλ. Είπατε κι εσείς και όντως είναι λεπτό το θέμα. Προσπαθούμε όσο το δυνατόν να μην δημιουργήσουμε πρόσθετα προβλήματα. Δείξαμε πραγματικά κατανόηση και σε περιπτώσεις αδυναμίας δεν θέλαμε να δημιουργήσουμε και ούτε δημιουργήσαμε εντάσεις στην περιοχή. Και βεβαίως παρουσιάσαμε ένα ελεκτικό μηχανισμό στην λογική, στην κατεύθυνση απονομής της δικαιοσύνης και όχι με ένα πρόσωπο τιμωρητικό και εκδικητικό. Στα πλαίσια λοιπόν αυτά οργανώθηκε και συντονίστηκε από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, η διευθύντρια του οποίου ήταν παρούσα και επόπτευε τον έλεγχο σε όλες τις φάσεις. Η ειδοποίηση των παραγωγών έγινε με όλους τους δυνατούς τρόπους, γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει στους τακτικούς μας ελέγχους. Αποδεχθήκαμε τη μεταφορά της αρχικά οριστής σας ημερομηνίας ελέγχου μέχρι και το τέλος της εβδομάδας για όσους παραγωγούς το ζήτησαν λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης του κοπαδιού τους, γεγονός το οποίο δεν συμβαίνει στους υπολείπους τακτικούς ελέγχους. Ιδιαίτερα τα τονίζω αυτά γιατί θέλαμε πραγματικά σε αυτή την περιοχή να δούμε ουσιαστικά το πρόβλημα χωρίς να δημιουργήσουμε πρόσθετα ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι κατά παρέκκληση των κανονισμών σε πάρα πολλές περιπτώσεις ξεπεράσαμε και το προβλεπόμενο από τον κανονισμό 48 ώρων. Κανένας κτηνοτρόφος δεν κατήχε διαβατήριο και μετρό, τα οποία είναι υποχρεωτικά για να κριθεί η επιλεξιμότητα της εκμετάλλευσης. Προκειμένου όμως να μην απορριφθεί όλο το χωριό και κατά παρέκκληση των προβλέψεων ήρθαμε σε συνεννόηση με την Ένωση Αγροτικών Συντερισμών Αγρινίου να μας φτιάξει για όλους τους παραγωγούς τα μητρώα με τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής και να μας εκδώσει όλα τα διαβατήρια. Αυτός ήταν και ο λόγος που δεν συμπληρώθηκαν επί τόπου τα πρακτικά ελέγχου, γιατί αν τα συμπληρώναμε επί τόπου και τα παραδίδαμε θα ήμασταν υποχρεωμένοι να τους θεωρήσουμε όλους μη επιλέξιμους. Βεβαίως τα πρακτικά υπεγράφησαν μετά την ολοκλήρωση του κάθε ελέγχου και όχι πριν, όπως ψευδώς σε διαμαρτυρίες αναφέρεται. Επίσης, οι παραγωγοί ενημερώθηκαν κατά την υπογραφή των πρακτικών τόσο για το αποτέλεσμα του ελέγχου, όσο και για τη δυνατότητά τους να υποβάλουν εντός 10 ημέρου την ένστασή τους μετά από την επίσημη παραλαβή του πρακτικού. Μέχρι σήμερα έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή της υποβολής των ενστάσεων, 57 κτηνοτρόφοι, οι οποίοι βεβαίως και θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και από εκεί και πέρα το τι θα γίνει στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, να μου δώσετε και τη δυνατότητα ακριβώς να αναφερθώ στο πόρισμα και τι θα κάνουμε από εκεί και πέρα. Υπουργέ, καταρχήν, επειδή είστε κι εσείς κι εγώ παλιοί κοινοβουλευτικοί, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος δεν έχει πάντα στοιχεία πολιτικής επικράτησης. Είναι επί της ουσίας καμιά φορά μπαίνουμε για να δούμε θέματα τα οποία ένα κομμάτι της τοπικής κοινωνίας θεωρεί ότι πρέπει να έχει μια καθαρή απάντηση από το Υπουργείο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη και η πρωτολογία σας θα διαφωτίσει
μια ολόκληρη κοινωνία η οποία περίμενε τόσο καιρό μια υπεύθυνη απάντηση από το στόμα ενός υπουργού. Προφανώς και αυτά που λέτε κρίνονται και προφανώς και οι πολίτες πλέον έχουν ενημέρωση. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι δεν αναδιπλώθηκα. Αν δείτε λεπτομερώς την ερώτησή μου, λέω ότι υπάρχουν καταγγελίες κτηνοτρόφων σχετικά με το τι έκαναν ή δεν έκαναν οι ελεγκτές. Και επειδή με τις αναφορές, με τη διαδικασία των αναφορών, οποιαδήποτε αναφορά πολιτών ή καταγγελία την προσυπογράφουν οι βουλευτές και έρχεται στη Βουλή και έρχεται προς απάντηση, πόσο μάλλον σε μια επίκυρη ερώτηση δεν υπάρχει το δικαίωμα ενός πολιτικού να αναζητήσει την απάντηση και τη θέση του Υπουργού πάνω σε καταγγελίες, σε αναφορές των πολιτών. Αυτό είναι δεοντολογικό και προβλέπεται από τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα ήθελα όμως στη δευτερολογία σας, όπως σωστά υποσχεθήκατε, να δώσετε μία απάντηση για το τι πρόκειται να γίνει. Γιατί σας είπα ότι η ερώτηση έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και να μάθουν οι πολίτες τι πρόκειται να γίνει. Είναι μια κοινωνία που σήμερα παρακολουθεί και θέλει να δει τι πρόκειται να γίνει με τις ενστάσεις, πώς η πολιτεία δεν έχει, ας πούμε, ακόμη από τον Γενάρη φτιάξει τα Μητρώα ενός χωριού. Τι δεν σημαίνει τόσα μετολή στην Ένωση, στην Ένωση και στη ΔΑΟΚ να κάνει Μητρώα. Δηλαδή, πού είναι το κράτος? Πέρασαν 6-5 μήνες. Πόσο κάνει να φτιάξει τα Μητρώα? Για να πείσετε και όλους τους Έλληνες που ακούνε ότι θέλετε να φτιάξετε Μητρώα για να μην τίθεται σε ομοιρία στους ελέγχους μια περιοχή. Προφανώς μέχρι σήμερα Μητρώα δεν έχουν γίνει. Πέστε πότε προβλέπετε να γίνει, γιατί δεν έγιναν ενώ σε άλλες περιοχές όπως σας ανέφερα έγιναν, αν αυτό ενέχει διοικητικές ευθύνες, αν ζητήσατε ευθύνες από τη διοίκηση που επέτρεψε σε αυτούς τους λίγους πόσοι είναι που έκαναν παραβάσεις να χρηματοδοτούνται παρανόμως, δεν ζητήσετε ευθύνες από τη διοίκηση? Αν υπάρχει παράβαση, η διοίκηση δεν ευθύνεται που επέτρεψε την παράβαση? Δηλαδή, ό,τι θέλει δηλώνει ο καθένας στη χώρα. Θεσμικό είναι το θέμα μου σήμερα που σας ρώτησα και δεν πήρα απάντηση σε αυτό το θέμα μέχρι στιγμής. Επομένως, δώστε μου τουλάχιστον στη δευτερολογία συγκεκριμένη απάντηση για αυτά που σας είπα. Εγώ δεν ξέρω τώρα, υπερβαίνω το ρόλο μου, αλλά λόγω γνώσης του θέματος σε βάθος και επειδή υπάρχουν καταγγελίες και στον εισαγγελέα και για να μην φτάσουμε σε καταστάσεις διαίρεσης των χωριών, το θέμα των Μητρώων είναι βασικό, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, τα Μητρώα πρέπει να ανανεωθούν. Αν θέλετε και σε μια στάση αυτοκριτικής για το ό,τι συνέβη στο παρελθόν, κύριε Σαλμά, γιατί πρέπει να το παραδεχθούμε όλοι, έτσι και εσύ. Δεν υπερβαίνω άλλο το ρόλο μου. Μου επιτρέπετε? Κύριε Πρόεδρε, κύριε συνάδελφε, αντιλαμβάνεστε όταν παραλαμβάνουμε ένα χαρτοφυλάκιο, ένα υπουργείο, όπου το πρώτο που βρίσκουμε μπροστά μας είναι συνολικά 3 δις πρόστιμα και καταλογισμοί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το να το μεταφέρουμε στην επικράτεια όλη για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο να σταματήσουν αυτά τα πρόστιμα και αυτοί οι καταλογισμοί, χρειάζεται πολλή δουλειά. Εγώ γι' αυτό σας είπα, δεν θα ανατρέξω ποιος φταίει ή οτιδήποτε. Βρήκαμε μια κατάσταση η οποία χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να ανατραπεί. Η καταμέτρηση του ζωικού πληθυσμού σε όλη την Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για όσους γνωρίζουν τι συμβαίνει, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όμως είναι μέσα στο σχεδιασμό μας, γιατί τότε μόνο θα καταλήξουμε στην ολοκλήρωση των Μητρώων, κύριε Πρόεδρε. Όμως, επειδή τώρα μιλάμε για ένα συγκεκριμένο έλεγχο, εγώ πάλι πραγματικά το να αναφερόμαστε, να υιοθετούμε καταγγελίες ελεγχομένων, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό κάνατε, μη συγχωρείτε, με την ερώτηση που υποβάλλατε ουσιαστικά αποδέχεστε τις καταγγελίες, γιατί εκεί πέρα υπάρχει και ένας έλεγχος. Εγώ σας είπα, είναι πολύ λεπτό. Να σας πω λοιπόν αυτή την ώρα τι έδειξε ο έλεγχος. Τα ζώα που βρέθηκαν μη επιλέξιμα λόγω διαφορετικής ηλικίας αφορούσαν σε ιδιαίτερα εμφανείς περιπτώσεις, συγκεκριμένα σε σύνολο 4.153 μετρηθέντων ζώων. Τα 324 ανήκαν σε αυτή την κατηγορία.
παρόλη τη σοβαρότητα του ελέγχου για το μεγάλο αριθμό παραγωγών και ελεκτών, δεν δημιουργήθηκε η παραμικρή ένταση. Εξάλλου, συνεχώς στο καφενείο που ήταν ο τόπος συνάντησης ελεκτών και παραγωγών και υπογράφοντων τα πρακτικά, υπήρχε καθ' όλη τη βδομάδα, ήταν παρόντες ακόμα και δημοσιογράφοι της περιοχής. Δεν μεταφέρθηκε πουθενά ότι υπήρχε μια σχετική ένταση σαν και αυτή που περιγράφεται στην ερώτηση. Τις ημέρες του ελέγχου κατά τις βραδινές ώρες είχαμε καταγγελίες ότι μεταφέρονταν ζώα με φορτηγά από άλλες περιοχές. Επίσης, σε διάφορες περιπτώσεις ήταν εμφανές ότι το κοπάδι δεν ήταν του ελεγχόμενου κτηνοτρόφου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ πιστεύει ότι ένα 15% περίπου των ζώων που καταμετρήθηκαν ήταν μεταφερόμενα. Εγώ θα σας λέω τις αλήθειες, αυτά που πραγματικά βρίσκουμε μπροστά μας και καταλαβαίνετε τι προσπάθειες πρέπει να καταβάλουμε. Παρ' όλα αυτά, ο στόχος μας ήταν να διορθωθεί αυτή η χρονίζουσα κατάσταση επί της ουσίας και στο μεγαλύτερο ποσοστό της. Το ποσοστό απόκλησης που βρέθηκε ανάμεσα στα δηλωθέντα και στα επιλέξιμα ζώα ήταν περίπου 60%. 60%, μεγάλο ποσοστό. Εξ αυτών, η επίδραση στην πληρωμή των συνδεδεμένων έχει ως εξής. 15 ελεγχόμενοι έχουν ποσοστό απόκλησης έως 0, αρνητικό. Στην προκειμένη περίπτωση οι πληρωμές γίνονται κανονικά. 13 ελεγχόμενοι έχουν ποσοστό απόκλησης από 0 μέχρι 20%. Αυτοί θα έχουν πληρωμή με ποινή. 24 ελεγχόμενοι έχουν ποσοστό απόκλησης 20 έως 50%. Δεν θα πληρωθούν. Αυτές οι πληρωμές έχουν σχέση με κανονισμό. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Και 150 ελεγχόμενοι έχουν ποσοστό απόκλησης μεγαλύτερο ή ίσο με 50%. Δεν θα πληρωθούν, αλλά θα έχουν και κυρώσεις σε σχέση με τους προηγούμενους. Όσον αφορά στην πληρωμή της βασικής, οι ποινές αναμένονται να είναι μικρότερες, καθότι η πληρωμή το 2016 πραγματοποιήθηκε με βάση τον επιλέξιμο βοσκότοπο. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και της προβλεπόμενης συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών έχει αποστείλει τα πρακτικά ελέγχου στη ΔΑΟΚ, προκειμένου αυτή, εφαρμόζοντας τις δικές της προβλεπόμενες διαδικασίες, να προχωρήσει, όπως σας είπα και προηγούμενα, στην επικαιροποίηση της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων. Το πρώτο που θα κάνουμε εμείς, όπως σας είπα, είναι θα εξετάσουμε, δηλαδή ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τις ενστάσεις. Και σας το επαναλαμβάνω, έχουμε 57 ενστάσεις από τις 187 ελεχθέντες, που σημαίνει που και φαίνεται ότι έχουν προβλήματα κυρώσεων, ένα μικρό μέρος αυτών που έχουν υποστεί τους συγκεκριμένους ελέγχους και έχουν αναδειχθεί προβλήματα, έχει υποβάλει ένσταση. Επειδή όμως, αγαπητές συνάδελφοι, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι πρόκειται για οργανωμένη επιχείρηση παραπλάνησης των αρχών και παραβίαση σχετικών κοινοτικών κανονισμών, θα παραπέψουμε στην υπόθεση στη δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα κάνουμε γνωστό, επειδή θέλουμε να στηρίξουμε την κτηνοτροφία, θα συνεχίσουμε τους σχετικούς ελέγχους και σε άλλες περιοχές. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι συγκεκριμένοι πόροι που εισραίουν στο σύνολό τους στο χώρο, τους πόρους, τους κοινοτικούς, τους αντίστοιχους του χώρου, τους παίρνουμε όλους. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να διαχειρίζονται αυτοί με διαδικασίες σε βάρος ουσιαστικά αυτών που τηρούν την νομιμότητα. Αυτό θα βγει από την συγκεκριμένη διαδικασία. Τώρα από 0 ως 20%, κύριε Υπουργέ, πρέπει να εξαντλήσετε την επίοικια. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ πάντως για την απάντηση.